κόρνερ της βραδιάς με τον David Beckham για την United. Πάει για το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά ο Ελευθερόπουλος, πέφτει και πάλι σε κόρνερ. Εκπληκτική επέμβαση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ο Μπλαν δεν το πιστεύει, αλλά ο Ελευθερόπουλος έδειξε εδώ την αξία του και την κλάση του. Απέναντι, αυτή τη φορά δεν πάει ο Beckham, αλλά πάει ο Ουαλός, ο Ράιαν Γκίγκς, ο αριστεροπόδαρος. Στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού το γκολ 0-1 για την United από τον Γάλλο τον Ραλάν Μπλαν στο 20. Δείτε ξανά τη φάση. Κεφαλιά του Μπλαν, δεν μπορεί ο Ελευθερόπουλος βεβαίως να κάνει κάτι εκεί. Ματσατζόγλου πάει να βρει και βρίσκει τον Τζόρντεβιτς. Πολύ ωραία κίνηση. Με τον Τζιοβάνι, αυτός κρατάει. Ωραία τρίπλα προσποίηση, πάει ο Βραζιλιάνος να περάσει. Το σούτο πλασέ πάνω από την εστία του Μπαρτέζ. Σε καλό σημείο ευκαιρία με τον Βενετίδη εδώ στο 38 για τον Ολυμπιακό. Είμαστε εδώ τον Βερόν, έξω από την περιοχή κάνει το σουτ, πέφτει ο Ελευθερόπουλος, η μπάλα στα δίχτυα. Η United κάνει το 0-2 στο 14ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Με το σουτ αυτό εκτός περιοχής του Αργεντίνου, του Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν. Έτσι στο 59, ένα λεπτό δηλαδή πριν συμπληρώσουμε μία ώρα παιχνίδι στην Ζούπολη, η Manchester προηγείται του Ολυμπιακού με 2-0. Ο Κανεμπέ που αφήνει στον Χούτο. Ο Χούτος έξω από την περιοχή της United. Κρατάει την μπάλα. Μπαίνει ωραία ο Χούτος. Είναι μόνος του με τον Μπαρτέ. Σουτάρει. Γκολ. Η μπάλα στα δίχτυα της Manchester από τον Λάμπρο Χούτο. Να λοιπόν που ο Ολυμπιακός ξαναζεσταίνει το παιχνίδι. Με την αλλαγή του κόλλια τον Λάμπρο Χούτο. Ο οποίος βρέθηκε εκεί στην άμυνα της United και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δείτε ξανά τον Χούτο που μπαίνει στην περιοχή. Περνάει Φιλ Νέβιλ. Περνάει και ο Σέι. Στέκεται όρθιος. Σουτάρει και στέλνει την μπάλα στη γωνία του Μπαρτέ. Είναι λοιπόν το 1-2 μειώνει ο Ολυμπιακός, δεν μπορούσε να το σταματήσει κανείς και αν τον σταματούσε εκεί ο αμυντικός του United και τον έδιωχνε στο έδαφος, θα τα πέναλτι βεβαίως. Η άμυνα η κεφαλιά είναι καλή για τον Τζόρντεβιτς που βγαίνει σε αντεπίθεση. Είναι ακάλυπτος, δεν πρέπει να πάει μπάλα στον αφορικό, είναι offside. Κρατάει λοιπόν ο Τζόρντεβιτς πολύ σωστά. Συνεχίζει, έχει μπροστά του, κάνει το σουτ, γκολ, μπάλα στα δίκτυα. 2-2 ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός με την πολύ αυτή μεγάλη κλάση που λέγεται Πρέτρακ Τζόρντεβιτς, ο οποίος βγήκε στην αντεπίθεση και έστειλε την μπάλα στη γωνία του Φαμπιέν Μπαρτέζ. Δείτε ξανά τον Πρέτρακ Τζόρντεβιτς να βάζει τη σφραγίδα του απόψε και απόψε στο παιχνίδι. Δείτε πώς. Στον Μπαρτέζ στη γωνία του που δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο αρχηγός του Ολυμπιακού Τζόρντεβιτς με αυτό το εκπληκτικό σου και την πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Πάει απέναντι να μαρκάρει τον Φόρτσιουν. Ο Πατσατζόγλου δεν πρέπει να περάσει ο Αφρικανός. Ο Φορλάν που κάνει τα κουνάκι, μακρινό σου, την μπάλα δοκάρει έξω από τον Σκόουλς. Ευτυχώς. Ο Βερόν που βγαίνει στα όρια της περιοχής εκεί δεν πρέπει να περάσει όμως. Το σουτ ο Ελευθερόπουλος, η μπάλα στα δίχτυα, 2-3 για την United από τον Paul Scholes, αφού ο Ελευθερόπουλος δεν κατάφερε να διώξει το σουτ αυτό στο 83, ό,τι χειρότερο. Κοιτάξτε πάλι όσο ο Βερόν κρατήθηκε, γύρισε στον Scholes ο Ελευθερόπουλος που δεν κατάφερε να διώξει. Ο Τζόρντζεβιτς και Καρεμπέ, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με το φάουλ αυτό στα αέρια της περιοχής, πολύ κοντά δηλαδή. Στην αιστεία του Μπαρτέζ, Καρεμπέ και Τζόρντεβιτς. Για να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεσή του. Πολλοίς κόσμος μπροστά από την μπάλα. Ο Τζόρντεβιτς εκτελεί πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπαρτέζ. Χάθηκε η ευκαιρία.